Ξέρω ότι περπάτησε ενώπιόν σου εν αληθεία, εν δικαιοσύνη, εν ευθύτητη καρδίας μετά σου. Είναι σαν να λέει, γνωρίζω Κύριε, τι πρέπει να κάνω κι εγώ. Δεν καλούμε να ανακαλύψω τον τροχό. Ξέρω ποια είναι η συνταγή της ευτυχίας και της επιτυχίας. Αλήθεια, να μην κρύβομαι από σένα. Δικαιοσύνη, να μην αδικώ τον πλησίον μου, αλλά ούτε και εσένα, με το να σου χρεώνω τις ευθείες της προσωπικής μου αποτυχίας. Και βεβαίως ευθύτητα καρδίας, δηλαδή μια καρδιά που να μην εκκλίνει δεξιά και αριστερά, αλλά να είναι δοσμένη και προσιλωμένη σε εκείνον. Και έδωκας εις αυτόν, εις τον Δαβίδ, ιών καθήμενον επί του θρόνου αυτού, τον εαυτόν του δηλαδή, το Σολομώντα, καθώς την ημέραν εκείνη. Τι σημαίνει αυτό? Τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι ο Σολομών δεν είναι φαντασιόπληκτος. Δεν είναι θεροβάμων. Γνωρίζει ότι έγινε βασιλιάς, όχι γιατί είναι ικανός, όχι γιατί αξίζει, αλλά γιατί ο Θεός ευδόκησε. Γι' αυτό είναι γεγραμμένον, δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, αλλά είναι του ελεούντος Θεού.